Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, απίστευτο να μου γίνει και απόψε. Εκκληρώθηκε το λαχείο, εκερδίσαμε. Κάτι καλύτερο. Έκαμε η μάνα σου τη διαθήκη, πιάνουμε τα ούλα. Κάτι καλύτερο. Επέτυχε την Αριστοτέλου σε κανένα περίπτερο, είδε την που κοντά. Τι μα έλειπε τόσου μήνε. Ένα στεγνοτήριο. Τι εγυρεύκαμε και δεν το βρίσκαμε. Ραντεβού στην αισθητικό. Τι έλειπε που τη λίστα μα. Του ψουμνισματό. Τη λίστα τη γέννηση του μωρού, αγάπη μου. Α, πιπίλε. Τατά. Για είναι τα πράγμα. Για να μας καθαρίζει ουλάκους. Τι κάνουν οι τατάες, αγάπη μου, συνήθως βαφτίζουν κοπελούθια από ό,τι ξέρω. Μισό, μισό. Τσίβρες, τατά να βαφτίσει το μωρό μας. Τι σου λέω το σύνορα, πού ήμουν πόψε, πού ήμουν πόψε. Στη μάνα σου. Ετραπεζώνεται το θείο σου το λάκι που ήρθε από την Αμερική. Ταρά! Μα ο θείος σου από την Αμερική. Ναι. Ο παραωμένος. Ναι. Τσίνος που αν τον ρωτήσουν πόσα έχει. Θα μπορεί να τα μετρήσει. Τσίνο, τσίνο, όπως καθούμαστε και τρώμε το κοτόπουλο το παραγεμιστό με τα κάστανα και το ρύζι, δηλαδή μου φώνεις να αποφασίσετε ποιος είναι να βαφτίσει το κοπελού. Λέω του Θεό, είμαστε σε σκέψεις. Δηλαδή μου ρε, έθελα να σας το βαφτίσω εγώ, βαφτίζω τώρα, έχω πρόβλημα. Oh my God. Ω με κότ! Και ζήτησε το μωρό μας. Παιδί μου, παρακάλα, με έπαιζε χαμέ γονατιστό ο άνθρωπο όπω τη Μαγδαληνή που έπαιζε στα πόθια του Χριστού. Αλλά λίγο να μου βγάλει και τσέκιν, ήταν έτοιμο δηλαδή να μου δώσει προκαταβολή να κάνει προκράτηση. Αφράγια μου το μωρό μα, και να καλοτυχιστεί. Και είπε μου τούτο, κρατά πολλά, ναι. Λεφτά, μετοχές, ακίνητα, σπίτια, πολυκατοικίες, δεκαόροφες. Αλλά τι του λείπει, τι του λείπει. Μια πετρελαιοπηγή. Η οικογένεια, ένε παντρεύτηκε ποτέ του. Ένε είχε γενέκα, ένε είχε κοπελούθια, ένε είχε κατίν ούτε σιλή. Άρα, που να πεθάνει, ποιο θα τα κληρονομήσει του τα ουλά. Το μωρό μας, αγάπη μου. Παραγία μου. Παραγία μου, το μωρό μας. Ακόμα ένα γεννήθηκε και γίνει με τις λίρες. Μάντεψε ποιος θα μας βαφτίσει το μωρό, Μύρια μου. Έναν όνομα θα σου πω μόνο. Λάκης. Παπά, θυμάται ο θείος εχθές ότι έταξε μας να μας βαφτίσει το μωρό, ναι. Εν και πιστεύω να μετάνιωσεν και να κλώσει τελευταία στιγμή. Όχι ο Λαζόπουλος, κόρη. Ο Λάκης, ο θείος του Φώτη. Ο Αμερικάνος που ζει Βιρτζίνια τα τελευταία 30 χρόνια. Και στην Κύπρο τούντες μέρες για να αγοράσει σπίτι στη Λεμεσό. Ναι, τσίνος. Πολύ λίρα μιλούμε. Εκλείσαμε τη συμφωνία. Εκάμαμε τον deal. Τέλος. Έλα σου πω, αν πας έπρεπε να πιάω το check queen έτσι για να το δεσμεύσω. Α, και στο εσύ. Πόμπα. Πόσα. Όχι χιλιάες, κόρη. Εκατομμύρια έχει, αφού δεν ξέρει πού να τα φάει. Και μάντεψε. Θα τα φάει ουλά πάνω μας, ενώ πάνω στο μωρό μας. Πόσα! Πόσα! 5.000! Ευρώ! Dollars! Α, Μύρια, ακούεις! Εδώ και μας ήδη 5.000 δολάρια για το μωρό! Α, μισό λεπτό να το ρωτήσω. Πώς είναι το συνάλλαγμα τούντες μέρες, ρωτάει η Μύρια, σε ευρώ πόσα φκένουν? Κοίταξε, η ισοτιμία του δολαρίου αυτή την περίοδο είναι πολύ πεσμένη. Έναν πρόχειρο υπολογισμό μπορώ να κάνω με το μυαλό μου είναι 4.410.34 ευρώ. Άσε. Για τα πρώτα έξω. Ναι, μετά να έρθουν τζάλα. Ναι, Μύρια, ακούεις, μετά να έρθουν τζάλα. Ακούεις, παπά. Πιάσε τηλέφωνο και κάμε κράτηση στο πιο ακριβό εστιατόριο της Κάτης. Με σαπάνιες, χαβιάρκα και ποτούτα όλα. Ναι, να μην το γιορτάζουμε. Εν ολόκληρο μωρόμπον να του δώσουμε να μας βαφτίσει. Και να σου πω, μόλις έρθει ο λογαριασμός, ένα φανό κύριος. Ναι, θα φύγουμε το πλάσμα να μας τσεράσει. Ναι, κορί, κόμμα να γεννήθηκε και έσασε μασούλους. Άτε, γεια. Αφήνω σε, παπά. Γεια. Yeah. Oh. Φωτή μου, πρέπει να τον καλέσουμε και σπίτι μας καμιά ημέρα να έρθει, δαμε. Να του κάνουμε και κανένα δώρο. Α, ναι, 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 οπωσδήποτε, είναι καλά που λάλεσαι, ρε μωρό μου. Ναι, έχω μια κολόνια που μου την έκανα δώρο, δεν ξέρω που εμπώνει να την έβρω. Να του διδόκουμε τζίνι. Σύζυγε η μάμα μου έναν τρικό αφόρητο του παπά μου. Έπιασε το μύτημα, αλλά δεν του κάνει. Και ήταν απλά να το αλλάξει. Να του το δόκουμε και τζίνο. Να φορεί λάρτσο θείο. Μοιράζει, αν δεν του κάνει, διάμα το πίσω. Αν δεν το θέλει καθόλου, φορεί το εσύ. Είναι μύτη μου, βάλει. Σωστά. Τσόξινα, να κόψουμε τζιόξινα από την οξυγιά τη μάνα σου. Μια τσεντού εγκαλή του. Και η μαρμελάδα μόσφυλλο. Έχουμε στο ψυγείο πολλέ ποτέ που κάνουν η γιαγιά σου. Εν τζε καμούν έτσι πράγματα στην Αμερική, εν τζε έχουν. Να τα εκτιμήσει. Παναγία μου, Παναγία μου, αγάπη μου. Και να αλλάξει η ζωή μα προ το καλύτερο. Καλά, λαλούν το καλό το πράγμα να αρκεί να έρθει. Αρχίσαμε να βρούμε νούνα και τατά, αλλά ήβραμε τον ιδανικότερο και το όνομα αυτού. Ο Άγιος Φανούριος, αγάπη μου. Ο Άγιος Φανούριος ευθύνεται που μας τον εφανέρωσε. Άγιε μου, εγώ ένα φανό πολλά ένταξη απέναντί σου. Μια πίτα μητσάν τόση, ένα σου την κάνω. Πόση τύχη του το μπορώ.
Μπόζι! Μπόζι! Σταμάτη! Και πώς έκαμε τόσα πολλά λεφτά ο θείος σου? Ήταν κοψονούρης, αγάπη μου, σεϊτάνης, επένδυες σωστά. Αχ, πέρκει πάρω για το μωρό μας που λέω του. Να πάρει, αγάπη μου, αφού είναι να του φυσήσει. Ναι, να του πεις να το φυσήσει δυνατά, α. Κολλάς κοψονούρκο με τον αέρα. Κολλά, για από το φύσιμα, για από τα φτύματα. Να του φτύσει καλό. Θα μπες στην κολυμφήθρα να του φτύσει. Και τρεις μέρες άλλου τον πριν να του βγάλουμε τα μοίρα, θα τραβήσει το δέρμα καλά. Παναγία μου, Χριστίνα μου, και το μωρό μας εξασφαλίστηκε για μια ζωή. Ναι, ναι. Θα το στείλουμε στα καλύτερα σχολεία, σε ιδιωτικά μέσουπο. Και τα ρούχα του θα είναι μάρκες που πάνω σκάτω. Και τα πανούθια του που να μαζεύουμε μέσα τα κακούθια θα είναι τσετσίνα μάρκα. Ναι, 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 ναι. Και να το στείλουμε να σπουδάσει Αμερική, Φώτη μου. Αμερική! Στη Νέα Νιόρκη. Ναι. Και να πιάει και αυτοκίνητο του μέσα. Οπότε πιένουμε να μας πιένει εκεί, τάγκελα, κοίταγκελα, που τη Times Square. Και μόλις τελειώσει και έρθει η Κύπρο, ναι, θα έχει και σπίτι έτοιμο στη Λεμεσό στο παραλιακό μέτωπο να φακά το τσίμα πάνω. Αχ, ναι, και για δώρο να ζητήσει από τον Νατάν του έναν κότερο. Με το όνομα Χριστίνα. Ναι, ναι, ναι. Και θα του κάνει και μαθήματα ιστιοπλοίας, γιατί θα κάνει και μαθήματα ιστιοπλοίας ο Παύλος Κοντίδης. Και τένις, ο Τσιτσιπάς. Ναι, να του πιάσει έναν άπαρο. Να πιένει να μαθαίνει παζιά στους Εγγλέζους στην Επισκοπή. Ναι, ναι, να με μάθει και λίγο γκολφ, πα. Να αποσχολείται το μωρό μου, λέω με το παστουνούι. Να μάθει, μάνα μου, να μάθει λεφτά υπάρχουν. Και θα τα πιάσει όλα το βαφτιστήρι. Παναγία μου, Παναγία μου, Θεέ μου, Παναγία μου. Ευχαριστώ που τον άφηκες κουκούφων και άκληρων και δεν είχαμε κοπελούθια. Παναγία μου, Θεέ μου, ευχαριστώ σε μέσα από την ψυχή μου που μας τον εφανέρωσε στο δρόμο μας. Διότι στο κάτω-κάτω, αν το καλό σκεφτείς, εν και χάρη που του κάνουμε. Να πεθάνει το πλάσμα και να μένεσαι, πού να τα δω. Και ενώ τώρα βγάλουμε τον και από τη δύσκολη θέση. Ναι, ναι. Ακούεις, αγάπη μου, α? Ακούεις, μωρό μου. Τώρα γεννήθου άφοα, το μέλλον σου είναι εξασφαλισμένο. Και κυρίως χωρίς να κάνω ούτε και ένα δάνειο, ούτε finance. Αχ, Φώτη! Παναγία μου, ευχαριστώ, Θεέ μου, που τον έκαμες κακάσιμο και δεν βρέθηκε καμιά να τον τυλίξει. Να μην του τα φάνει ξένη, να του τα φάσει η δική του. Δόξα να ζειοίψεις το άνθρωπος. Δόξα μεγάλη. Το μόνο πρόβλημα ξέρεις ποιον είναι, ρε Φώτη. Αν μας ζωγεί πολλά λεφτά και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Ομόλογα ή γραμμάτιο. Ούτε να λείπει συνέχεια, ρε αγάπη μου. Αφού να πάει πίσω στην Αμερική, πώς θα θωρεί το μωρό μας? Μέσω Skype. Τι σχέση θα έχουν οι θειό τους? Που το Facebook. Τι κοινό θες τα τάς με το μωρό? Ένα ανταλλάσσουν ζωές στο Candy Crush. Πώς θα αναπτύξουν μια επικοινωνία? Ένα στέλνουν γράμματα κάθε μήνα, μπορεί να του στέλνει ο Τσεκούι. Α, σωστά. Έτσι έναν καλυμμένο. Παναγία μου, πέρκει πα είναι όλα καλά. Και δεν στραβώσει τίποτε στο τέλος. Και ξέρεις τη λαλουνά. Το μωρό πιάνει τα χούγια του, τα τάτου. Ο Θεός είπε μου ότι είναι καλό πλάσμα, δεν είναι? Ναι, 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 ναι. Τρία χρόνια που κάμε φυλακή ήταν υπόδειγμα, ναι, βασικά. Είναι πείραξε πλάσμα. Α, και έξυπνες πολλά. Πολλά, ένα πράγμα θα σου πω. Εγύρευκε τον η εφορία 10 χρόνια και δεν τον ευρίσκασε. Καλά είναι για φοροδιαφυγή που έκαμε φυλακή. Στα 15 χρόνια ήβραν τον. Α. Και έχει και καλές γνωριμίες, ναι. Παναγία μου, είναι ο μαφιόζον που να μην τον ξέρει. Τρώει και πίνει μαζί του όλη μέρα. Καλά ναι, μου είπες ότι κόψα του το ένα του δαχτύλι. Ναι, έχει 9. Να μπορεί να τα κάνει τα 10. Σωστά. Είναι τούτος που μου λάλεσαι ότι κάποτε έκαμε και λαθρεμπόριον όπλων. Πελάρες, νεροπίστολα που ήταν. Πάντως μπράβο το που έκαμε τόσα πολλά λεφτά. Καλό, με το σταυρό στο χέρι, τον επίχρυσο. Ναι. Ποιος είναι? Παπάς μου. Σου χάζει να μετανιώσε. Όχι, όχι, με μου λάλεσαι έτσι, με μου λάλεσαι έτσι, απάντα το να δούμε. Έλα, παπά. Καλά, καλά, θα με σπίτι, μπέμουν. Έλα, σου πω, και πιστεύω να μετανιώσε. Την επιταγή είναι πια αμέντη. Ουδέν λάθος αναγνωρίζεται με την απομάκρυση του πελάτη από το ταμείο. Α. Όχι, όχι, ναι, μετανιώσε, δηλαδή. Δόξα τω Θεώ, ευτυχώς. Ναι, παπά μου, πέμουν. Ναι. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, να το πω και τη Χριστίνα. Άτε, πάει. Τι έγινε, θέλει κάτι, ζήτησε μας κάτι? Είπε του παπά μου, ο θείος μου επειδή είναι σιμωρά και είναι το πρώτο το μωρό που βαφτίζει ο θείος μου, αν είναι να δω ακόμα στο μωρό το όνομα του. Οκ. Νομίζω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Λάκης, Μιχάλης, Μιχαλάκης, μια χαρά. Το Λάκης εμπού το Δρακουλάκης που φτιάχνει. Ορίστε. Ναι, όχι εμένα, χωνεσέ, είσαι και γιορτή. Είναι του Αγίου Δράκονα, 11 Νοεμβρίου. Και να λαλούμε το παιδί μας, Δράκο Δρακουλάκη. Εντάξει, αν είναι γιος, ναι,
Και αν είναι κορούα, τι είναι να τη λέμε Φώτη, δρακούνα? Όχι, αν είναι κορούα, είπε να το δώσουμε. Το όνομα τη μαμά του, το δικό του. Α, πάλι καλά, ευτυχώ δηλαδή. Τι ήταν που λαλούσαν τη μαμά του, κυρία Σελώνα. Άραγε, θα το ξανασκεφτούμε. Δεν μόνο να ξανασκεφτούμε ρε μωρό μου, μην κολλάτσεσαι σε λεπτομέρειες τώρα. Όχι λεπτομέρεια, Φώτη το όνομα του μωρού. Να το φωνάζω στο σχολείο, το δράκο, το δράκο μπόρκεται. Και βίρα μετά τα παρατσούκλια, κομής δράκουλας. Δρακουμέλ, Γιάνκος δράκος, όι. Εν κάνει που να το δημιουργήσουμε ψυχολογικά εμείς σαν γονείς. Εν έναν και το δημιουργήσουν και οι ξένοι. Κοίτα, μπορεί να αγκορούα. Δεν καλά. Και να λαλούσε είναι ολία τη Σελώνα που πάει. Δεν τέλος πάει τούτη όπως τη Σελώνα. Και εκείνος δίπλα της ποιος είναι, ο λαγός. Δεν γίνεται Φώτη, δεν γίνεται. Κοίτα, αν το καλοσκεφτείς η Σελώνα, είναι ένα ζών προστατευόμενο για την Κύπρο, εν όνομα πατριωτικό. Και άμα γεννήσει η κόρη μας που είναι παρούμε, στη Λάραν του Ακάμα. Συμβολίζει τη μακροζωή, την αντοχή. Και ο γάρος συμβολίζει την υπομονή. Να τη βαφτίσουμε γαούρα. Εγώ νομίζω να μην κολλήσουμε στα ονόματα τώρα. Φώτη, το όνομα ενός μωρού είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Καθορίζει τη ζωή του. Ρε παιδί μου, ας του δώκουμε το όνομα που θέλει, να το χαρεί, ως που ζει και που να πεθάνει πάμε στο ληξιαρχείο και αλλάσουμε το πιο παλιό. Πες μου, Θεός σου, πόσο χρόνο είναι? 60. Το αν ζήσει ως τα 100, ως 40 χρόνια πολλά, γίνεται. Χριστίνα, εγκρίμα να χάσουμε τόσα λεφτά. Ενώ τόση καλή είναι τύχη. Εγκρίμα να χάσουμε έτσι πούγκα. Έτσι τατά. Μα και τούτος, εν ήβρε κάτι άλλο να ζητήσει. Να του κάνουμε την κορτή του μια φορά το χρόνο. Τα μνημόσυνα τη μάνα του, άμα θέλει. Να πιάσουμε έναν καναρίνι και να το βγάλουμε δράκο. Δράκε και να κάνουμε τσίου. Είναι σπουδαίο πράγμα τούτο. Ναι, να πιω να του το προτείνω. Βέβαια! Το καναρίνι ζει 10 ολόκληρα χρόνια. 10 χρόνια μέσα στο κλουβί θα ακούει το όνομά του. Δράκε και θα κελαϊδά. Να πιω τον παπά μου να το ρωτήσω. Καλό. Τσακού, ακού Φωτή. Δείτε ο θείος σου εγκουρκαρί και τελικά εδέχεται. Πέτου. Άκυρο. Σύζης μου την καρκιά μου. Και δική μου σύστηκε. Συνείδησα την ιδέα της μεγάλης ζωής και έναν κότερο Χριστίνα στο λιμάνι. Αλλά όχι Φώτη μου, δεν μπορούμε να πουλήσουμε το όνομα του μωρού. Το πράγμα είναι ξεφτύλα. Ναι Χριστίνα, είναι πολλά τα λεφτά τα ευλογημένα. Γερόν και δυνατόν να είναι και να δουλέψει να τα κάνει. Κάποια πράγματα Φώτη μου δεν πουλούνται. Sorry. Έλα παπά. Να μπου καμνέτε. Καλά και εμείς. Έλα σου πω. Του θείου μου του Λάκη αρέσκουν του τα καναρίνια. Ωια. Τα παπαγαλάκια.